θα την υποδεχτούμε. Πάρα πολύ όμορφη, πολύ ταλαντούχα, γυναικάρα. Από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει ποτέ από κοντά. Ισχύει. Φυσική, έχει μια απίστευτη ποιητεία. Ένα χειροκρότημα γιατί είμαι και Κουλιανού, παρακαλώ. Φέρνει με! Ποιο είναι από το φλίσιο. Πόπο, wow, κούκλα. Έλα εδώ κοντά, να κάνουμε ένα διάβασμα. Και τι ωραία αντιμένη που είσαι πάντα. Και εσύ, κούκλα, κούκλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Τι ωραίο αυτό, φανταστικό. Πόσο καιρό το λέμε, ρε Κατερίνα. Ναι, σε έχω παρακαλέσει πολλές φορές. Μα δεν με αφήνανε. Δεν με αφήνανε να πω στο κορίτσι μου το όμορφο. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσαμε πριν το τζαζ. Εντάξει, σωστά. Έχεις δίκιο. Ωραία. Κάτσε την παρέα μας. Πολύ χαίρομαι. Με πολύ χαρά θα κάτσε την παρέα. Τι κάνετε, καλή είμαστε. Είμαστε το κορίτσι. Και όμορφη και αστέρι και καλό άνθρωπο. Πάντα πολύ ευγενική με όλου, παιδιά. Έχω να πω τα καλύτερα για τη Βίκη. Θα σου κάνουμε μια ανατροπή. Δεν θα ξεκινήσουμε από το τζαζ που είσαι υπέροχη και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα σε ξεκινήσουμε από το GNTM, γιατί η αλήθεια είναι, μετά την περσινή σου εμφάνιση, ναι. Εγώ φέτος ήμουν σίγουρη, το έλεγα και στο Γιάννη, το λέγαμε το καλοκαίρι, ότι θα σε δούμε στην Κριτική Επιτροπή, έστω σαν coach, στο GNTM. Ναι. Μ' αρέσει που ξεκινάς από αυτό το... Ανατροπή. Ναι, μ' αρέσει. Και μετά θα πάμε στο αγαπημένο μας jazz. Καλά, εννοεί. Θα σου πω, Κατερίνα μου, τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, είχα κάνει δοκιμαστικό για το GNTM, εννοείται, γιατί μετά τις δύο εμφανίσεις. Καλά, χρειαζόσουν που... δοκιμαστικό μετά τις δύο εμφανίσεις. Θα σου πω γιατί έγινε το δοκιμαστικό. Είχαν κάνει δοκιμαστικό σε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς. Το λέγατε κι εσείς, το ακούγατε κατά τη διάρκεια μέχρι να αποφασιστούν τα άτομα του GNTM. Δεν είχα κάνει μόνο εγώ, είχε κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Εμένα μου κάνανε δοκιμαστικό για την Κριτική Επιτροπή. Γιατί με είχαν δοκιμάσει στη θέση του coach. Που ήσουν εξαιρετική. Βλέπουμε και τα πλάνα εδώ. Οπότε ξέρανε ακριβώς. Ότι αυτό το κομμάτι το είχε. Ναι, και μάλιστα μου είχαν πει: θέλουμε πάρα πολύ να σε δοκιμάσουμε και Κριτική Επιτροπή. Οπότε το δοκιμαστικό έγινε με βάση αυτό. Ναι. Πήγα στο δοκιμαστικό, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ τις δύο φορές πήγα στο GNTM, να ξέρεις, πέρασα υπέροχα. Δηλαδή, πέρασα υπέροχα με την παραγωγή, πέρασα υπέροχα με τα παιδιά που διαγωνιζόντουσαν. Ήτανε... Και οι τηλεθεατές πέρασαν ωραία, γιατί ήταν δύο επεισόδια που είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Ψεύτηκαν τα νούμερα. Ναι, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν έχω Twitter εντωμεταξύ και θυμάμαι εκείνες τις μέρες, ας πούμε. Και ένα Twitter που γενικότερα να ξέρεις πια δεν θα πει καλό λόγο. Κυρίως το Twitter είναι ένα μέσο για να κράζει. Και τώρα πέρα από κάποια εύστοχα σχόλια, οι περισσότεροι έχουν. Δηλαδή, αν διαβάσεις το hashtag GNTM, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια κομπή που να έχει θετικά σχόλια τέλος πάντων πια στο Twitter. Για εσένα όμως να ξέρεις, θυμάμαι τα σχόλια ήταν διθυραμβικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Αλήθεια, εγώ είχα συγκινηθεί γιατί θα σου πω το εξής, όλα τα tweets μου τα έστελνε η Ζενεβιέβ. Ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή μου έστειλε κάποια γιατί εγώ δεν είχα και μου λέει δεν έχεις Twitter και πρέπει να σου στείλω να δεις τι γράφεται για σένα. Και λέω αλήθεια τώρα, σοβαρά, τόσο πολύ. Ξέρεις, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που όταν μπαίνω να κάνω κάτι, μια δουλειά, κυρίως βάζω μόνο τον εαυτό μου. Δεν προσποιούμε κάτι άλλο από αυτό που ακριβώς είμαι. Είτε αυτό, γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι έχω μπροστά μου κάμερα. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι εγώ κύριος με το ξώτη. Ωραία. Εσύ? Τάβος σήμερα. Α, ωραίο. Ναι, πολύ. Με λιοντάρι κιόλας. Πολύ ωραίο. οπότε δεν θα κάνω ένα πλάνο στο μυαλό μου ότι ξέρεις, θα πάω εκεί. Είχα μόνο στο μυαλό μου. Ότι θα πάω να διδάξω τα παιδιά με έναν τρόπο σωστό και απλό, για να μπορούν να το κατανοήσουν αυτό που τους λέω και να το καταλάβουν. Κάνεις το δοκιμαστικό για την Κριτική Επιτροπή. Ναι, το κάνω. Δεν προχωράει αυτό τελικά? Δεν προχώρησε, αλλά δεν ξέρω το λόγο. Εννοείται, ποτέ δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Στο δοκιμαστικό πώς ήταν στημένο? Ήταν τα μέλη που βλέπουμε τώρα και εσύ, ήσουν εσύ με κάποιους άλλους? Αυτό δεν μπορώ να το αναφέρω, αλλά ήταν σίγουρα ο Γιώργος, γιατί... Ο Καράβας. Ήταν η Δίκη φυσικά. Α, εντάξει. Η σύνθεση. Ήταν η σύνθεση, ναι. Ο Τάσος Σοφρονίου ήτανε? Όχι, δεν ήμουν εγώ στο δοκιμαστικό με τον Τάσο. Και από εκεί και πέρα μετά δεν σε φώναξαν έτσι για να είσαι guest, αχ, συγγνώμη, φαίνεται, ή κάτι τέτοιο? Είχα κάνει τα δύο. Είχα κάνει το πρώτο επεισόδιο που πήγε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο ήταν ο τελικός που με βάλανε γιατί... Όχι, για φέτος. Όχι, δεν έχω κάνει άλλη συζήτηση. Δηλαδή μετά το δοκιμαστικό δεν έγινε άλλη συζήτηση περαιτέρω. Σε ενημέρωσαν ότι δεν θα είσαι? Ήξερα ότι δεν θα είμαι, γιατί μου είχαν δώσει ένα χρονικό περιθώριο να μου πούνε ότι μετά το δοκιμαστικό, σε τόσες μέρες, ας πούμε, θα σας έχουμε πει αν είναι ναι ή αν είναι όχι. Ναι, αλλά εσύ, Βίκη Κουλιανού, δεν θα σε πάρει ένα τηλέφωνο να σου πει ότι τελικά δεν θα συνεργαστούμε? Εντάξει, το καταλαβαίνεις, γιατί λες, έχω κάνει το δοκιμαστικό, ας πούμε, λέμε τώρα π.χ. Δευτέρα, οπότε μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο. Όσο περνάει. Πάντως, μας κάνει εντύπωση λίγο αυτό που είπες εσύ, Κατερίνα, για τον guest, γιατί η Βίκη για τώρα είπε ότι θα είσαι guest σε κάποια από τα παιχνίδια τα επόμενα. Δεν σε έχουν ενημερώσει? Αλήθεια, έχει γίνει αυτό? Ναι, βεβαίως και έχει γίνει. Α, δεν το έχω δει. Ούτε γιατί είμαι τόσο. Το έχει πει στη δική μας την ότι κάμερα. Θα είναι σε πολύ συγγνώμη. Βίκη, σε πείραξε?
ειλικρινά. Ωραία ερώτηση, αγαπημένη μου εσύ. Κοίταξε, όχι, δεν με πείραξε, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι πάντα ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εχορτασμένη. Και αυτός ο λόγος φάνηκε. Όλα γίνονται για κάποιο καλύτερο λόγο για σένα. Το σύμπαν ξέρει πάντα αυτό που σου κρατάει, ότι μάλλον θα είναι κάτι που αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι το σύμπαν μου κράταγε τον Νίκο Κογκλώνη και τον Τζάστε Τρόβας. Δεν λαβαίνεις καθόλου. Πάμε στο Τζάστε που είσαι εξαιρετική. Να το παρακολουθήσεις, το βλέπεις καθόλου? Το βλέπουμε όσο είμαστε εκεί, το Σάββατο, ανάλογος αν έχει τύχει. Το GNTM το έχω δει 2 φορές, ενώ έχω δει τις αρχές που κάνανε τα casting τα παιδιά. Με την Φρίδια. Με τη Σοφία. Και άλλο ένα επεισόδιο, νομίζω πριν από λίγο το μισό, γιατί δεν έχω προλάβει. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πρόβες στο Just, είμαστε, τρέχουμε όλη μέρα. Δηλαδή ουσιαστικά όλη η εβδομάδα φεύγει με το Just. Δεν έχω καταφέρει να δω παρά μόνο από. Ξέρεις, τρέιλερ. Πραγματικά. Ναι, ναι. Ναι, ίσως. Να...